πώς να περάσεις εύκολα όλες σου τις φωτογραφίες και τα βίντεο μέσα στον υπολογιστή σου. Σήμερα θα δούμε πώς. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Λόγιο Σερβίδε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και TikTok για περισσότερα βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα follow στο Instagram για να μην χάνεις δωρεάν εφαρμογές κάθε μέρα από το App Store. Και φυσικά για νεότερα που μαθαίνω και κάνω συνέχεια stories. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα σας έχω ένα θέμα για το οποίο ζητάτε όλοι να γίνει βίντεο. Πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να περάσουμε όλες τις φωτογραφίες μας στον υπολογιστή μας, είτε είναι Windows PC είτε είναι MacBook PC. Όλοι ξέρετε λίγο πολύ τη διαδικασία του iCloud, ξέρετε ότι τις στέλνετε μέσω AirDrop, μπορείτε να τις στείλετε μέσω εφαρμογών τρίτων, που μπορείς ας πούμε να κάνεις πάλι τύπου AirDrop μεταφορές, αλλά όταν έχεις 6 και 7.000 φωτογραφίες, ναι, το καταλαβαίνω και το εννοώ ότι θέλεις να τις περάσεις γρήγορα στον υπολογιστή σου για να τις έχεις όλες να κάνεις το backup σου και μετά να μπορέσεις να σβήσεις το κινητό σου ή να κρατήσεις κάποιο εφεδρικό αντίγραφο γιατί φοβάσαι να μην τις χάσεις. Γενικότερα είμαι από τους χρήστες που έχουν iCloud και έχουν πολλά χρόνια iCloud και χρησιμοποιώ πάρα πολύ το iCloud. Δεν έχω μεταφέρει ποτέ τις φωτογραφίες στον υπολογιστή μου, αλλά υπάρχει τρόπος και σήμερα θα σας δείξω το πώς γίνεται. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε φυσικά ένα iPhone, χρειαζόμαστε ένα καλώδιο USB σε Lightning, προφανώς, για να συνδέσουμε το κινητό μας με τον υπολογιστή μας, και το τρίτο και βασικό φυσικά είναι ένας υπολογιστής. Πάμε λοιπόν στην επιφάνεια εργασίας, να σας δείξω το πώς easy μπορείς να τις περάσεις. Θα σας δείξω δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να συνδεθείς στον υπολογιστή σου μέσω του iCloud, να κατεβούν όλες τις φωτογραφίες σου στο iCloud, να κάνεις συγχρονισμό δηλαδή, και μετά να κάνεις πολύ απλά ένα copy-paste έναν οποιονδήποτε φάκελο θέλεις. Ναι, φυσικά και γίνεται, πλέον μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή του iCloud και σε Windows PC. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω των Windows Photos. Εάν σε περίπτωση δεν έχεις μεταφέρει τις φωτογραφίες σου στο iCloud και δεν έχεις κάνει συγχρονισμό στο iCloud και έχεις επιλέξει τη ρύθμιση να αποθηκεύει στο κινητό σου μόνο τα preview, μπορείς φυσικά από το Windows Photos να πάρεις όλες τις φωτογραφίες χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά επειδή γενικότερα είμαι από τους χρήστες και πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, σίγουρα αυτό το πράγμα θα σας βοηθήσει περισσότερο. Θα σας δείξω πώς απενεργοποιείται φυσικά η λειτουργία, αλλά πολλές φωτογραφίες σου δεν θα γίνουν download μέσα στο κινητό σου, καθώς τα αρχεία είναι τεράστια και θα πάρει πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Ειδικά αν είσαι από τους χρήστες που έχεις πάνω από έναν τεράστιο όγκο βίντεο και φωτογραφιών, ειδικά αν τραβάς και σε 4K αναλύσεις. Οπότε, κατ' εμέ, ο πιο εύκολος τρόπος είναι απλά να κάνεις συγχρονισμό του iCloud με ένα Windows PC. Θα σας δείξω πολύ εύκολα το πώς γίνεται και φυσικά να μπορείς μετά να κάνεις ένα copy-paste όλες τις φωτογραφίες σου. Όλες, μα όλες. Και τα βίντεο και τις φωτογραφίες σου. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο τρόπο που δεν το συνιστώ, αν και βολεύει και βοηθάει πολύ, αν σε περίπτωση θέλεις να στείλεις φωτογραφίες σε κάποιο υπολογιστή τρίτου. Φυσικά θέλεις δηλαδή, πας στις μαμάς σου τον υπολογιστή, θες να πας στο αδερφού σου τον υπολογιστή για να τις περάσεις και δεν θες να βάλεις τους κωδικούς του iCloud σου. Αυτό βολεύει μέσω των Windows Photos. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε. Εδώ είναι η επιφάνεια εργασίας μου, ναι, μην με κράξετε, τα έχω όλα πεταμένα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε. Τι κάνουμε? Το πρώτο και βασικό πράγμα φυσικά που κάνουμε είναι να πάμε στο Windows Store. Οπότε, ανοίγουμε το Windows Store και μας βγάζει εδώ πέρα. Φυσικά χρειάζεται και πρέπει να έχεις αγορασμένα Windows για να μπορέσεις να το κάνεις. Ή να έχεις με κάποιο τρόπο ένα κλειδί. Τα ευκόλως ονούμενα παραλείπονται, YouTube κάνουμε. Λοιπόν, οπότε τα αφήνω πάνω σας. Αν σε περίπτωση λοιπόν μπορείτε να κατεβάσετε κανονικά από τα Windows Store, κανονικότατα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κάνεις μια αναζήτηση Microsoft Photos. Μόλις κάνεις αναζήτηση Microsoft Photos, σου βγάζει αυτήν εδώ πέρα ακριβώς την εφαρμογούλα. Αυτή η εφαρμογή την έχω κατεβάσει, την έχω από την αρχή στον υπολογιστή μου και περισσότεροι από εσάς, όσοι έχετε κατεβάσει τα Windows, έχετε αγοράσει τα Windows μάλλον, θα την έχετε προεγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Οπότε πολύ απλά πάμε και την ανοίγουμε. Είτε πάμε από το search και την αναζητούμε,
Επειδή τον έχω στα ελληνικά, πρέπει να γράψω φωτογραφίες. Άμα γράψετε φωτογραφίες, σας ανοίγει η εφαρμογή των φωτογραφιών σας. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες που έχω στον υπολογιστή μου και κάποιες φωτογραφίες που έχω κατεβάσει εγώ από το ίντερνετ, είτε τις έχω περάσει μέσω του κινητού μου. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το κινητό μας. Προφανώς, βάζουμε το Lightning. Φυσικά, μέσω των Windows Photos μπορείτε να μεταφέρετε. Microsoft Photos. Τον μπερδεύω. Μπορείτε να μεταφέρετε φυσικά και φωτογραφίες από Android, έτσι. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο για iPhone. Το προφανές. Κουμπώνω USB στον υπολογιστή μου. Και ο υπολογιστής άρχισε να αναγνωρίζει το τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι να βάλουμε αξιόπιστος στον υπολογιστή. Θα μας βγάλει μια ειδοποίηση το κινητό μας. Και μόλις πατήσουμε αξιόπιστος, ο υπολογιστής μας θα αναγνωρίσει το κινητό μας. Μόλις αναγνωρίσει ο υπολογιστής το κινητό μας, μας βλέπετε εδώ πέρα πάνω, μας γράφει προσθήκη φωτογραφιών από την συσκευή iPhone, Apple iPhone. Επιλέξτε εισαγωγή για να εντοπίσετε και να προσθέσετε νέες φωτογραφίες και βίντεο από τη συνδεμένη συσκευή σας. Πατάμε εισαγωγή και πατάμε από τη συνδεμένη συσκευή. Μόλις το πατήσουμε, κάνει δύο αναζητήσεις. Εμένα μου βγάζει την Canon που αυτή τη στιγμή τραβάμε το βίντεο και μου βγάζει φυσικά και το Apple iPhone. Πατάμε Apple iPhone. Εννοείται φυσικά μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε συσκευή θέλεις και να περάσεις με οποιαδήποτε συσκευή φωτογραφίες στον υπολογιστή σου. Απλά εμείς δείχνουμε τώρα τη διαδικασία για το iPhone. Περιμένεις κάποια λεπτά και σου λέει ότι θα βρεθούν κάποια στοιχεία. Μόλις τελειώσει ο χρόνος. Έχουν βρεθεί 600, 700, 900, 1000. Στο κινητό μου έχω περίπου γύρω στις 7800 φωτογραφίες και γύρω στα 766 βίντεο. Όπως βλέπετε έχει βρει μόνο τις 2281. Καθώς εγώ έχω ενεργοποιημένη την επιλογή από το iPhone μου να ανεβαίνουν στο cloud και να κατεβάζει κάποιο preview στο κινητό μου. Οπότε αυτές είναι οι κατεβασμένες φωτογραφίες που είναι ατόφιες και αυθεντικές στο κινητό μου. Τώρα, εγώ αν επιλέξω τις φωτογραφίες του Φεβρουαρίου, επιλέξω τις φωτογραφίες του Μαρτίου, του Απριλίου, όσες θέλω, περνάνε κατευθείαν easy μέσα στο κινητό σου. Ή μπορείς να επιλέξεις κανένα στοιχείο, μπορείς να επιλέξεις όλα τα στοιχεία. Εσάς θα σας βγάλει τις περισσότερες, εφόσον δεν έχετε αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη. Είδατε το πόσο easy είναι. Εάν έχεις πολλά αρχεία, δηλαδή μιλάμε να ξεπερνάς τα 5, 6, 7 χιλιάρικα και θέλεις να τις κατεβάσεις όλες γρήγορα. Η αμέσως επόμενη εφαρμογούλα που πάμε να κατεβάσουμε easy και γρήγορα, φυσικά είναι στο Windows Store και πατάμε να κατεβάσουμε. Άμα πατήσουμε εφαρμογές φώτος θα μας βγάλει και το iCloud, αλλά εγώ θα σας το κάνω αναζήτηση να το δείτε. Στα ελληνικά προφανώς, να γράψουμε τη λεξούλα i. Άμα γράψουμε iCloud, μας βγάζει την εφαρμογή του iCloud. Ναι, είναι η αυθεντική εφαρμογή του iCloud, περίπου. Λοιπόν, είναι η εφαρμογή της Apple για τα Windows. Οπότε πατάμε κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής και μετά πατάμε εκκίνηση. Μόλις πατήσουμε εκκίνηση, θα μας βγάλει να βάλουμε Apple ID και συνθηματικό. Φυσικά τα βάζουμε easy, την έχω κάνει τη διαδικασία, δεν μπορώ να σας την δείξω. Οπότε δεν με αφήνει την επιλογή να σας την ξανακάνω από την αρχή. Οπότε μόλις την κατεβάσουμε την εφαρμογούλα στο κινητό μας, βάζουμε απλά ID και συνθηματικό. Θα μας έρθει, όπως σε όλες τις συσκευές μας που συνδεόμαστε μέσω του Apple και του iCloud, ένας κωδικός στο κινητό μας. Θα μας έρθει μία ειδοποίηση, ένα μήνυμα που θα λέει ότι αυτός ο υπολογιστής είναι αξιόπιστος και θα μας έρθει ένα μήνυμα με το χάρτη, το οποίο θα μας λέει να πατήσουμε να μας δοθεί κωδικός. Μόλις μας δοθεί κωδικός, ήταν ένας εξαψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, βάζουμε τον εξαψήφιο και ο υπολογιστής μας αυτόματα, χωρίς να κάνουμε απολύτως εμείς τίποτα, μας βγάζει ένα παράθυρο στο οποίο μας λέει τι θέλουμε να συγχρονίσουμε. Θα μας λέει να συγχρονίσει το iCloud και τις φωτογραφίες μας. Τις πατάμε και τις συγχρονίζουμε GG. Μόλις το κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, θα μας βγάλει στην εξερεύνηση αρχείων. Δηλαδή, αν πας πολύ εύκολα εδώ πέρα στα Windows και πατήσεις την εξερεύνηση αρχείων, βλέπεις ότι πέραν από όλα αυτά που σου έχει εδώ πέρα, σου έχει και την επιλογή του iCloud, του OneDrive και το φωτογραφίες iCloud. Εγώ στο κινητό μου αυτή τη στιγμή, εάν πάω στις φωτογραφίες, έχω 7238 φωτογραφίες και 766 βίντεο. Control A και κάνω ιδιότητες. Περιμένω λίγο να φορτώσει. Ναι, πήγε από πίσω, το τράβηξα. Είναι εδώ. Έχει βρει 8224 αρχεία. Είναι όλα. 32 γίγα μέγεθος. Τις έχει βρει όλες. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα όμως, ρε Γιώργο, γιατί εδώ πέρα βγάζει δίπλα ότι είναι μόνο στο iCloud. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε. Πηγαίνουμε σε μια οποιαδήποτε ή πατάμε Ctrl Alpha σε όλες.
Πάμε σε μια φωτογραφία όποια θέλουμε. Κάνουμε αντιγραφή, control C ή δεξί κλικ για αντιγραφή και πηγαίνουμε στην εφαρμογή και κάνουμε επικόλυση. Η φωτογραφία μέσα στο φάκελο του iCloud είναι αυτή εδώ. 20K στο TikTok. Ναι, και δεν έχει πάει ακόμα να τσεκάρει. Και φυσικά η φωτογραφία στον υπολογιστή μου είναι αυτή εδώ. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει επιλογή όλων των φωτογραφιών σου και να τι περάσει όλε στον οποιονδήποτε φάκελο θέλει. GG, γρήγορα και εύκολα. Προσοχή. Όταν θα σας βγάλει το παράθυρο, θα πατήσετε κάτω εισαγωγή. Θα μπλέξετε τις φωτογραφίες και θα πατήσετε εισαγωγή. Θα σας βγάλει ένα παράθυρο, υπάρχει μια περίπτωση ειδοποίησης, στο οποίο παράθυρο θα πατήσετε χ για να φύγει. Δεν υπάρχει θέμα, ξαναπατάτε εισαγωγή και πένα. Αυτό σας το λέω σαν τυψάκι, γιατί εμένα μου το έβγαλε, αλλά δεν είναι, υπάρχει κανένα θέμα απολύτως. Οπότε, GG, φωτογραφίες σου περνάνε όλες μέσα στην υπολογιστή σου χωρίς να χάσεις ούτε μια φωτογραφία, πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, εάν είσαι από αυτούς που έχεις καθίσει μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, σου έχω ένα ακόμα τρόπο. Μπορείς μέσω του Snapdrop, θα κάνουμε και βίντεο για αυτή την εφαρμογή και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνει, αλλά μπορείς μέσω του Snapdrop να μεταφέρεις αρχεία από Android κινητό σε iPhone τύπου AirDrop μεταφοράς και φυσικά από Windows αλλά και MacBook στο κινητό σου ή στο Android τηλέφωνό σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις αν σου αρέσουν τέτοιους βίντεο να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και TikTok για να μην χάνεις κανένα από τα βίντεο που ανεβαίνουν και εκεί. Και φυσικά Instagram που εκεί πέρα ανεβαίνει όλο το περιεχόμενο και μαθαίνεις νέα για την Apple και όχι μόνο. Και φυσικά ξεκινάει και μια σειρά με IGTV που θα λέμε για τα νέα της Apple και θα συζητάμε το τι νέο έρχεται τους επόμενους μήνες. Οπότε αν δεν θέλεις να χάνεις ό,τι μαθαίνω, θα πας να ακολουθήσεις στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.